Καλώς ήρθατε, παιδιά μου, σε ένα ακόμα βίντεο στα Living Trail Greece. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε παρουσίαση. Έχουμε εδώ πέρα το background, το τρελό. Αυτό το βίντεο σκόπευα να το κάνω πριν από τον αγώνα που πήγα, αλλά δεν μου βγήκε. Και έτσι το κάνω τώρα. Είναι Παρασκευή 26 Οκτωβρίου και θα σας παρουσιάσω τα πράγματα που είχα πάρει. Όχι ειδικά για τον αγώνα, τα είχα πάρει για την προστασία μου στο βουνό όταν πηγαίνω και για τον αγώνα. Λοιπόν, πάνω φέρω το πρώτο πράγμα, σιγά μην κάνω κοτ, σιγά μην κάνω κάτ, θα το δείτε κατευθείαν, περιμένετε. Λοιπόν, τα πρώτα είναι οι γκουγανατίδες. Όλο αυτό το καιρό δεν είχα γκουγανατίδες. Πήρα τις Fox. Τις γουανατίδες τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι το μοντέλο, να πω την αλήθεια. Πάντως είναι για εντούρο, το δικό μου φαίνεται. Πάντως είναι για εντούρο, δεν ήταν οι γουανατίδες που πιάνουν όλο το γόνατο και το καλάμι. Ήταν για εντούρο, αυτές είναι οι γουανατίδες εδώ πέρα. Μπορώ να πω ότι με βολήσαν αρκετά, γιατί... Κάτσε να τις πετάξω. Γιατί στον αγώνα που πήγα δεν το περίμενα ότι θα έχει τόσο τρελή ανηφόρα. Δηλαδή 2 χιλιόμετρα ανηφόρα ήταν το μεγαλύτερο που έκανα, βέβαια είχε και άλλες ανηφόρες. Και πίστευα ότι θα με έκοβαν οι επιγονατίες αυτές, αλλά όχι. Μια χαρά εφάρμοζαν στο booting που έχω και μεγάλο booting, γιατί εκεί πέρα φοβούμουν. Στο booting, ναι, και πίστευα ότι έχουν και καλή προστασία, δηλαδή τα δοκίμασα με διάφορες έτσι δοκιμές, όχι να πέσω και όντως δεν ένιωθα πολλά πράγματα, πιστεύω ότι είναι καλές υπηγονατίδες, θα ξέρω τα χρήματά τους, ήταν στα 64 ευρώ νομίζω και οι δύο μαζί τα ζευγάρια. Και ναι, εγώ το συστήνω, θα βάλω το link από κάτω του μαγαζί που το πήρα. Να το ξεχάσω. Πάμε στο επόμενο που δεν είναι τόσο πολύ για προστασία, είναι απλά για βοήθεια. Όπου είναι τα γαντάκια που ούτε γαντάκια είχα και είπα να τα πάρω όλα μαζί τώρα για να έχω. Είναι της 661 στα 27 ευρώ. Ούτε το θυμάμαι το μοντέλο. Μην με ρωτάτε πολλά γιατί για το βρω και θα το βάλω και αυτό από κάτω. Εμένα που έχω έτσι μικρό χέρι, έχω πάρει το medium, όπου το medium είναι μια χαρά και μου εφαρμόζει μια χαρά. Στο grip τώρα μπορώ να μου ότι είδα τριλή διαφορά, γιατί εμένα οι λάβες του ποδηλάτου που έχω έχουν ψηλό χαλάσει, έχουν αλλοιωθεί ρε παιδί μου και έχουν λιώσει και δεν έχω πολύ καλό κράτημα. Εφαρμογή μια χαρά. Τώρα από ασφάλεια δεν νομίζω ότι θα έχει τριλή ασφάλεια. Στο grip του εδώ πέρα λόγω του υφάσματος εδώ πέρα που έχει σαν ράγες, όχι ράγες ακριβώς, δεν μου έχει λήξει τώρα, έχει αρκετό καλό grip, δηλαδή δεν μου φεύγει εύκολα η λαβή. Τα αξίζει και αυτό πιστεύω τα λεφτά του. Λοιπόν, επίστρεψα, το έχω φορέσει, τώρα είχα βγάλει ένα άλλο βίντεο, αλλά από ό,τι φάνηκε δεν έκανε. Ο θώρακας, σε αυτόν έδειξα βασικά, τέλος πάντων, είναι εδώ, αυτό εδώ είναι από μπροστά. Από πίσω είναι αυτό εδώ το πλαστικό και όταν το φοράς φαίνεσαι έτσι. Τώρα για το θώρακα δεν μπορώ να πω πολλά, δεν τον έχω χρησιμοποιήσει όσο έχω χρησιμοποιήσει τα άλλα προϊόντα που έχω αγοράσει. Πιστεύω ότι είναι εντάξει. Για εντούρο είναι λίγο υπερβολή από μένα να πάρει θώρακα. Εγώ τον πήρα επειδή μάλλον μου φοβότανε ότι μη χτυπήσω τα χεράκια μου και τα. Αν τα πει για τη μέση, ναι, αυτό χρειάζεται κάτι για τη μέση. Πιστεύω ότι είναι υπερβολή πάντως για το εντούρο. Για τον downhill, όχι, δεν είναι υπερβολή, το χρειάζεσαι. Καθώς το ποδήλατο downhill τρέχει πιο γρήγορα από ένα ποδήλατο εντούρο και έχει τα jump, έχει πολλά πράγματα. Πάντως από ποιότητα φαίνεται καλή. Τα πλαστικά του είναι αρκετά καλά από ό,τι βλέπω. Το μπούστι τι κάνει. Κατέβηκε. Τελώς. Τι άλλο. Ναι,
αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει να ξέρετε το τι άθλημα θα κάνετε, πάντα με το ποδήλατο εννοώ, με την έννοια ότι θα κάνεις εντούρο, θα πάρεις ένα ανοιχτό κράνος, όχι θώρακα, επιγονατίες, επιγονίδες, γάντια, και αν δεν πεις αυτό που είναι για το λαιμό που στο κρατάει σταθερό. Για τον downhill, εντάξει, τα ίδια που είπα, απλά με full face, θώρακα και τέτοια. Τώρα πιστεύω αυτό που είπε για το enduro, ότι άμα το φόραγα στο Βαλτισινίκο, το θώρακα, στην ανεφόρα θα είχα πεθάνει. Θα ήμουν σε φάση, παιδιά, πάρτε με, πάρτε με. Πηγαίνετε με στην κορυφή. Εγώ δεν ανέβαινα. Εκεί πέρα δεν ανέβαινα. Με το θώρακα. Ναι. Τι άλλο. Για μένα ότι πρέπει να δίνετε λίγο παραπάνω σημασία στην προστασία σας, γιατί εγώ όλο αυτόν τον καιρό ούτε επιγονατίδες είχα, ούτε γάντια είχα, ούτε θωρακά είχα, και το κράνος που είχα στην αρχή που άρχισα το κανάλι αυτό είναι ένα κράνος δρόμου. Και το ποδήλατό μου, άντε πεις, ήταν χαρτέλ. Πεις, άντε δεν το πολύ χρειάζεσαι ένα full face, αλλά όταν πήρα το κόνα και πήγα στο βουνό και πήγα να κάνω το δεκαράκι και έφαγα τη σαβούρα, άμα φόραγα το κράνος που φόραγα, που είχα, αυτή τη στιγμή μπορεί να είχα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, και άμα δεν ήταν ο φίλος μου να μου πει πάρ' το κράνος το full face καλύτερα, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, θα είχα σοβαρούς τραυματισμούς. Όπου αυτή η σαβούρα που έφαγα στο δεκαράκι ήταν στο άλμα το αρχηγό που φεύγει λίγο λουξά. Η πιο advanced μπορεί να μου πείτε σιγά το άλμα ρε μεγάλε και κάτι τέτοια. Παιδιά, εκεί πέρα το δεκαράκι είναι για downhill. Εντάξει, είπα να το δοκιμάσω, έβαγα τη σαβούρα, λέω εντάξει, τέλειο. Και εγώ η σαβούρα την έφαγα 2 μήνες εφόσον είχα πάρει τον ποδήλατο. Το κόνα. Που ακόμα δεν είχα συνηθίσει τις αναρτήσεις, που οι ρυθμίσεις δεν ήξερα αν θα με βολεύανε για το άλμα αυτό που έκανα, ότι έπεφτε πολύ κάτω και εγώ είχα συνηθίσει ένα χαρτί να είμαι εδώ. Εντάξει, μου πεις, τι και σου επιλογή ήταν και το έκανα, ναι. Αλλά εντάξει, ο καθένας μπορεί να το γίνει σαβούρα. Γι' αυτό να δίνετε πάντα σημασία στην προστασία που θα παίρνετε, να μην παίρνετε σκουπίδια με 20 ευρώ να πάρεις θώρακα, ας πούμε, αν υπάρχει. Να παίρνεις ένα καλό θώρακα και να ξέρεις τη μάρκα. Και αυτά από μένα. Πιστεύω να σας κάλυψα. Εντάξει, δεν μπήκα τόσο βαθιά να αναλύσω ότι αυτό έχει αυτό το υλικό, το άλλο εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερο κτλ. Σας έδειξα απλά τα προϊόντα που πήρα, τη γνώμη μου από τη χρήση που έχω κάνει. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γλυκά μου παιδάκια, να είστε καλά, να κατεβαίνετε τα βουνά, πάντα με προστασία. Και μέχρι τότε θα τα πούμε... Τι μέχρι τότε θα τα πούμε, τα έχω προτύψει. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο του Unlimited Trail Greece. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και καλό κατέβασμα, τι να πω, με τα ποδηλατάκια. See ya.